Ευχαριστούμε πολύ, λοιπόν. Θα ήθελα να πω ότι είδαμε ένα άλμπουμ με φωτογραφίες από διάφορες εκφάνσεις της ιδιωτικής και της δημόσιας ζωής. Τοποθετηθήκατε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ουσιαστική σας τοποθέτηση. Είδαμε ουσιαστικές και εφαρμόσιμες προτάσεις και μένουμε στο ότι χρειαζόμαστε τη συνέργεια των υγιών δυνάμεων της κοινωνίας. Επόμενος μας ομιλητής είναι ο κύριος Γιώργος Κορομιλάς, φορολογικός σύμβουλος επιχειρήσεων και πρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών. Είναι μάλιστα και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της Κοινωνίας Αξιών. Ο κύριος Κορομιλάς έχει σαν οδηγό το παρακάτω. Πριν αποκτήσουμε εξουσία και εξουσία σε όλα τα επίπεδα, όχι σε πολιτικό μόνο, και η μάνα ασκεί εξουσία ως κοινωνικός ρόλος. Πριν λοιπόν να αποκτήσουμε εξουσία, πρέπει πρώτα να αποκτήσουμε σοφία, για να μπορούμε να διαχειριστούμε καλά την εξουσία. Το δεύτερο σημείο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι στο δυσνόητο, που τονίζει ο κύριος Κορομιλάς, στο δυσνόητο και τυπολατρικό φορολογικό σύστημα, το οποίο δυστυχώς γράφει, τιμωρεί τους συνεπείς, επιδροαβεύοντας τους κατεπάγγελμα συνεπείς. Κύριε Κορομιλά, παρακαλούμε πολύ να προσέλθετε στο βήμα, να μας μιλήσετε για την φοροδιαφυγία. Κυρίες και κύριοι, μου έλεγε να συνεχίσω μετά από δύο εξαίρετους επιστήμονες και εισηγητές, και τον κύριο Βακούρη και τον κύριο Ραγκητή, με πολλά χρόνια αγώνα αντιμετώπισης του καρκινώματος, της διαφθοράς, που είναι ένας μεγαλύτερος όγκος αυτού, μάλλον μεγαλύτερος όγκος, είναι το φαινόμενο της φοροδιαφύγης. Δεν θα αργήσουμε να εξετάσουμε σήμερα, γιατί δεν είναι σκοπός μας να κάνουμε μάθημα την έννοια της φοροδιαφυγής, της φοροδιαφυγής, ή να συζητήσουμε μόνο τα αίτια, γιατί αν σε ένα πρόβλημα το γνωρίζουμε, το οριοθετήσουμε ότι είναι εκεί και απλά το βλέπουμε, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να το διαιωνίζουμε. Γιατί θα πρέπει να προτείνουμε και τις λύσεις εκείνες οι οποίες θα περιορίσουν το πρόβλημα. Κατά καιρούς έχουμε ακούσει από διαφόρους και ειδικά από πολιτικούς και έχουμε διαβάσει σε πολυτελή προεκλογικά τουλάχιστον κομμάτων εξουσίας αντιμετώπιση ως πάταξη της φοροδιαφυγής. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές και θέλω να σας πω και σε πόσα νομοσχέδια εκείνη την εποχή και νόμους του κράτους σήμερα υπάρχει πάμπολα. Ξεκινήσω από το 1978, όπου στον πρώτο ουσιαστικό φορολογικό νόμο μετά τη μεταπολίτευση, τον νόμο 820, έλεγε περί αντιμετωπίσεως της φοροδιαφυγής κλπ. Φτάνοντας μέχρι και τα τελευταία νομοθετήματα. Όλα αυτά αντιμετωπίζουν την φοροδιαφυγή. Στα λόγια, στα χαρτιά. Στην πράξη, τίποτα. Γιατί? Γιατί αν θα ξεκινήσουμε να δούμε, θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το φορολογικό σύστημα αυτής της χώρας. Και το φορολογικό σύστημα αυτής της χώρας, για να το συνδέσω με αυτό που προλόγησε την ομιλία μου, είναι ένα φορολογικό σύστημα το οποίο μέχρι σήμερα, με εξαίρεση τον νόμο του ΦΠΑ που είναι πιο μοντέρνος και πλήρως εναρμονισμένος σε ευρωπαϊκές οδηγίες, αλλά για το κομμάτι που λέγεται φορολογία εισοδήματος, δεν συζητάω για φορολογία χαρτοσύμου και τα σχετικά όλα αυτά που είναι της δεκαετίας του 1950, το νομοθέτημα το οποίο έχουμε για τη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων είναι συγγραφή δύο νομοθετικών διαταγμάτων του 1955 για τα φυσικά πρόσωπα και το 1958 για τα νομικά πρόσωπα. Και όλα αυτά έγινε μια ωραία συγγραφή το 1994 για τις συνοχώρητες φορολογίες εισόδημα.
ο οποίος μόνο τους τελευταίους 34 μήνες έχει υποστεί lifting με 6 αμοιβώς φορολογικούς νόμους, ξεκινώντας από το 3.842 του 2010, και με 19 νόμους με αρκετές φορολογικές διατάξεις, χωρίς να λάβουμε υπόψη μας τις τελευταίες αλλαγές που έγιναν με το πολυνομοσχέδιο σε ένα άρθρο που είδαμε πριν λίγο καιρό. Αυτό δεν το συμπεριλαμβάνει. Γιατί δεν είχε και μεταβολή στη φορολογία εισοδήματος. Είχε την κατάργηση εντός πολλών εισαγωγικών του κώδικα βιβλίων και στοιχείων. Μα την αντικατάστασή του με άλλο κώδικα βιβλίων και στοιχείων, με άλλο όνομα. Να συζητήσουμε λοιπόν για αυτή την πολυνομία και γιατί επέλεξα να συζητήσω την πολυνομία. Γιατί είναι γενεσιουργός αιτία ενίσχυσης παραβατικής συμπεριφοράς και των φαινομένων φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Που και τα δύο παίζουν. Γιατί όπως έλεγε ο Αριστοτέλης, η συνεχής μεταβολή των νόμων ισοδυναμεί με μη εφαρμογή αυτών. Και όταν μεταβάλλω ένα πλαίσιο συνεχώς, σημαίνει ότι δεν εφαρμόζω την νομοθεσία. Αποτέλεσμα, να πληρώνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι και να προσπαθούν και αυτοί να μπουν στο κλαμπ εντός εισαγωγικών των φοροφυγάδων, φοροαποφυγάδων, ας τους πούμε όπως θέλουμε, μόνο και μόνο γιατί κάποιοι τους έχουν περάσει ότι είναι νόμιμη άμυνα απέναντι σε ένα ανάλυτο κράτος. Θα συμφωνήσω για το ανάλυτο κράτος, αλλά δεν έχω νόμιμη άμυνα, διότι το μόνο που κάνω φοροαποφεύγοντας ή φοροδιαφεύγοντας είναι να στερώ την αξιοπρέπεια από αυτό εδώ το κράτος. Και στερώ την αξιοπρέπειά του όταν βρίσκεται αυτή τη στιγμή με ένα κοινοβούλιο το οποίο νομοθετεί κατ' επιταγή της Τρόικας. Έπρεπε να περιμένουμε την Τρόικα να μας πει πώς θα φτιάξουμε δημόσια διοίκηση ή την Τρόικα πώς θα φτιάξουμε φορολογικό νομοσχέδιο. Δεν μπορούσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί? Γιατί εντοπίζαμε το πρόβλημα και απλώς το βλέπαμε. Δεν εστιαζόμασταν επάνω. Το μόνο που κάναμε ήταν να το παρατηρούμε. Και έχοντας αυτή την πολυνομία και εφαρμόζαμε τις διατάξεις τις φορολογικές, όχι αυτές που ψήφισε το Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά αυτές που έβγαιναν από τις ερμηνευτικές εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Γι' αυτό έχουμε φτάσει, όσοι ασχολούμαστε με τα προλογικά σε αυτή τη χώρα, να λένε ότι μέχρι σήμερα νομοθετούμε δι' εγκυκλίων. Διότι αν ο νόμος λέει ένα και ένα, η εγκύκλιος πανεύκολα θα μας πει ότι κάνει 4, ότι κάνει 8, ανάλογα με τις δημοσιονομικές ανάγκες ή και ανάλογα με το πώς έχει ξημερώσει η μέρα αυτού ο οποίος έγραψε ή ανάγκασε κάποιον άλλο να γράψει ή να υπογράψει την εγκύκλη. Και ενώ οι εγκύκλοι και οι αποφάσεις διέτουν θέματα κανονιστικά και τεχνικά, έχουν φτάσει στην Ελλάδα φορολογικώς να νομοθετούμε γι' αυτό. Να λοιπόν πώς να μην υπάρχουν τα παραθυράκια, όλα αυτά, τα οποία τα παραθυράκια δεν είναι ακριβώς παραθυράκια, είναι πιο μεγάλα και από αυτή εδώ την έδωση. Για να περνάει όποιος θέλει και να βλέπουμε να έχει και μια στάση απέναντι στους συμπολίτες τους και στην κοινωνία, όχι απέναντι στην φορολογική αρχή, τους στείλει. Και επειδή δεν έχω ξαποδείξει, θα κάνουμε κατάληψη ή θα εμποδίσουμε το συνεργείο που θα κάνουμε τον έλεγχο. Έγινε πρόσφατα το καλοκαίρι και το γνωρίζετε. Και σε χώρο ο οποίος έχει και προνόμια, γιατί ανήκει και στο άρθρο 118 του κώδικα φορολογικής εισοδήματος με ιδιαίτερα φορολογικά προνόμια. Έχουμε φτάσει στο σημείο να εφαρμόσουμε κατά το δοχούν αυτά που εμείς θεωρούμε σωστά. Γιατί? Γιατί έτσι μας μάθανε. Και ποιοι μας μάθανε? Αυτοί που διαρριγνύουν τα ημάτια τους καθημερινώς ότι θα σώσουν αυτή εδώ τη χώρα.